Dizia a liturgia e evangelistia pericopir com augusta bem, iriopia pericrafi e pintrosi na prosolia com anestesia quirios mantesto. Ortan sapestires e prosicus periodia, oi laicos laos itan se catastasi e perpititi, os probata mi efanda primena, peripronimenas che progomenos, apóstolos dos escépticos e guetes, dos gramatis e dos fariseus, ruse, mensa, dos catáveis e tamia, que de samartias, que na virtude, pós servidas, mínimas sotirias, lépondas a ti, sem catástase, os dias e trotis, e pés dos macitestu, o mentes vós podis, e verga te origis, Tastatia qui ne orima gastrismo ine pola, iergate somos puza da ferisu nine vigi, posso epiceri acugonde che simera i logi a ti tu tiriu, curasmeni che apoitemeni antropi diromas, anaritutun elicinon noimas isois, perimenum logo paraclisios, έχουν ανάγκη πνευματικής καθοδηγήσεως και στηριχού. Ποιος θα αναλάβει αυτό το έργο, ζητούνται επιμένες με συνέστηση ευθύνης για να οδηγούν τα πρόβατα με ασφάλεια. Ζητούνται εργάτες με ζήλο και όρεξη για να θερήσουν τα όρημα στάχια. Ας παρακαλούμε θερμά τον Κύριο του θερισμού να αναδεικνύει και να προσθέτει εργάτες στο πνευματικό χωράφι του. Προσκάλεσε ο Κύριος Ιησούς τους 12 μαθητάς του και έδωσε εξουσία και δύναμη, ώστε να θεραπεύουν κάθε είδος ασθένεια και να διώχνουν τα κάθρατα πνεύματα και τους απέστειλε για να κηρύξουν το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού. Ήταν η πρώτη φορά που οι μαθητές του Κυρίου αναλάμβαναν τέτοιο έργο και είναι χαρακτηριστικό ότι στο σημείο αυτό ευαγγελιστής Μανθαίος παραθέτει τα ονόματά τους και αποδίδει σε όλους τιμητικό τίτλο Απόστολος. Για τους περισσότερους από τους 12 Αποστόλους γνωρίζουμε πολύ λίγα για τη ζωή τους. Ωστόσο το Πνεύμα του Θεού του στιμά με πλέον ένδοξο τίτλο μεταξύ των Αγίων. Είναι εντυπωσιακό το σχετικό όραμα που περιγράφεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής αναφέρει ότι είδε την ένδοξη πόλη του Θεού την Άνω Ιερουσαλήμ με τα τείχη της χτισμένα και θεμελιωμένα πάνω σε 12 θεμέλια και πάνω στα θεμέλια είδε τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Η Εκκλησία του Χριστού είναι Αποστολική, έχει επικοδομηθεί πάνω στα θεμέλια των Αγίων Αποστόλων, ενώ ακροβωνίων πλήθος των γονάρι του που βαστάζει και στηρίζει όλο το οικοδόμημα είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία ακολουθεί τη θεοφώτιστη διδασκαλία των Αποστόλων, διατηρεί αδιάκοπη τη διδαχή του διά των Επισκόπων της και συνεχίζει το αποστολικό του έργο, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της πάντα τα έθνη. Πριν ξεκινήσουν την Αποστολική τους, οι Άγιοι Απόστολοι έλαβαν σαφείς οδηγίες από τον Κύριο. Εκείνος ανάμεσα στα άλλα τους είπε, «Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Η χάρη που σας έδωσα για να διδάσκετε και να θαυματουργείτε, η λάβατε δωρεάν, δωρεάν λοιπόν δώσατε και εσείς». Και ακολούθησαν πιστά οι μαθητές την εντολή του Θείου Διδασκάλου, κήρυταν, θαυματουργούσαν, θεράπευαν αρρώστους, έδιωχναν τα πονηρά πνεύματα, ανάστεναν νεκρούς, αλλά ποτέ δεν έπαιρναν χρήματα. Ήταν κουραστικό το έργο τους, σε καμιά όμως περίπτωση δεν ήθελαν να ανταμευθούν από τους ανθρώπους για τον κόπο τους. Ήταν εντυπωσιακά τα θαύματα που επιτελούσαν.
Ωστόσο, από το έδρα εκμεταλλεύτηκα για να κερδίσουν κάτι για τον εαυτό τους. Η αυτή ανιδιοτέλεια, η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία τους τους καλούσε εντύπωση περισσότερο από τα ίδια τα θαύματά τους. Μιλάει σήμερα ο κόσμος για εθελοντισμό και αναζητάει τρόπους για να γεμίσει τα κάστρα του ατομισμού και να διδάξει εθελοντική προσφορά. Ωστόσο και τη θυσία τρόπος αυτός διαφωνία προς τον συνάνθρωπο δεν είναι κάτι νέο. Όποιος αντιλαμβάνεται ότι τα χαρίσματα που έχει είναι δώρα του Θεού, αισθάνεται ανάγκη να τα μοιραστεί με τους αδελφούς του. Αυτή η αγαπητική προσφορά προς τον συνάνθρωπο είναι ο δρόμος που χάραξαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι άξιοι συνεχιστές του. Ο δρόμος της θυσιαστικής αγάπης του καλούμαστε όλοι μας να τον ακολουθήσουμε. Με τα φόβου Θεού ήρθε ο Θεός.